Μετά λοιπόν την ανακοίνωση σημερινή που διαβάσαμε από την ανδρική ομάδα βόλη του Ηρακλή, να πάμε στο τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των Κιανολεύκων, εν αναμονή και του επόμενου για τον ξένο ακραίο που αναφέραμε νωρίτερα. Να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Παναγιώτη Κουκουμάκο, ο οποίος ουσιαστικά επιστρέφει και είναι τώρα στην γραμμή μας. Παναγιώτη, καλησπέρα από την ώρα για μπλε και καλώς επέστρεψες στον Ηρακλή. Καλησπέρα και από μένα. Είσαι καλά? Καλώς σας ξαναβρίσκω. Έτσι ακριβώς. Σε γνώριμα άλλη μέρια για σένα. Άλλωστε δεν είναι και λίγα τα χρόνια που, νομίζω 8 ή κάνω λάθος το μέτρημα. 8 έτσι. Από πολύ μικρή 8. Ηλικία. Και μαθαίνοντας ουσιαστικά βόλεϊ με τη φανέλα του Ηρακλή και κατακτώντας τίτλους, έτσι, γιατί δεν πήρες και λίγα. Θύμισε τα μας τι έχεις πάρει. Έχω πάρει Πανελλήνιο Παμπέδων, το τελευταίο που έγινε, επίσημο. Ναι. Δύο Πανελλήνια Παμπέδων και από εκεί και πέρα έχουμε πολλές θέσεις. Δεύτερες, τρίτες. Για ΕΠΕΣ δεν ρωτάω καν. Για ΕΠΕΣ τα είχαμε σαρώσει νομίζω τότε όλα. Ακόμα μια σπουδαία φουρνιά τότε που είχατε, που παίρνατε το ένα πρωτάθλημα πίσω από το άλλο. Και τα φέρνει έτσι η ζωή και η μοίρα να ξαναφορά στη φανέλα του Ηρακλή. Αυτή τη φορά νομίζω ακόμα καλύτερα, γιατί μιλάμε για Α1, γιατί μιλάμε για μια ομάδα που παίζει στην Ευρώπη ξανά, γιατί μιλάμε για τον Ηρακλή, δεν το συζητάμε, και υποθέτω ότι και η δική σου η χαρά είναι μεγάλη, έτσι. Η δική μου χαρά είναι τεράστια, διότι είμαι Ηρακλής από μικρός. Έχω ζήσει την ομάδα και στους μεγάλους τελικούς, μέσα στο Παλατάκι, στη Μπηλαία, το τότε ευρωπαϊκό. Έχω ζήσει πολλές χαρές και είναι τιμή μου που μου έγινε αυτή η πρόταση και μπορώ να συμμετέχω στην ομάδα που αγάπησα και λάτρεψα από μικρό παιδί. Είναι πολύ ωραίο το συνέστημα και φαντάζομαι πολλοί κόσμος που ακούει τώρα σε ζηλεύει, γιατί είναι σπουδαίο να φοράς εδώ ο φίλαθλος φορά τη φανέλα του Ηρακλή και νιώθει πολύ όμορφα, πόσο μάλλον όταν είσαι κιόλας και αγωνίζεσαι για αυτήν, έτσι, δεν συγκρίνεται με τίποτα. Ειδικά τον αγωνίζεσαι μέσα σε μια γεμάτη μίκρα ή στο τότε γήπεδο του Ευόσμου, το ναι. Κατάμεστο για τα προκριματικά του Champions League, θυμάμαι, γινόταν χαμός. Κατάσταση απίστευτη. Όταν τη ζούσα σαν ball boy και αισθανόμουν τη χαρά που βρισκόμουν απλά στο γήπεδο, όχι τώρα να είμαι και στον αγωνιστικό χώρο σαν παίκτη. Με Ball, Stanley, Hoff, Kraver και τα λοιπά, ήσουν ball boy τότε, ε? Ναι, ναι. Φοβερό, φοβερό. Οι εμπειρίες σου είναι ανεπανάληπτες. Εύχομαι να ζήσεις πολλά τέτοια. Γιατί όχι, και ως αθλητής. Στην επιστροφή σου υπάρχει και αυτή η θετική συγκυρία, Παναγιώτη, με την επιστροφή της ομάδος και στα ευρωπαϊκά, μιας και λέγαμε για μεγάλες ευρωπαϊκές διακρίσεις στο παρελθόν. Και νομίζω ήταν και αυτό ένα ακόμα έξτρα κίνητρο για σένα, έτσι, το να συμμετέχει ο Ηρακλής στο Challenge Cup. Σίγουρα είναι ένα έξτρα κίνητρο. Εντάξει, και μόνο η πρόκληση της Α1 είναι τεράστιο κίνητρο για τον οποιοδήποτε αθλητή, ειδικά στην ηλικία μου. Αλλά ακόμα και ένα έξτρα μεγάλο είναι η Ευρώπη. Δεν έχουν πολλά άτομα την ευκαιρία να το ζήσουν αυτό, νομίζω. Όχι, βέβαια. Και για σένα νομίζω θα είναι η πρώτη φορά, έτσι, να παίξει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Έχεις ολοκληρώσει ουσιαστικά με τη μεταγραφή σου μια τετράδα αξιόλογων κεντρικών με τον Νικηφόρο Φωτιάδη, με τον Ντίνα, με τον Μπάριο Φέργκισον. Και με τη βοήθεια και των εφήβων που ακολουθούν, της εφηβικής ομάδας που θα προπονούνται μαζί σας, νομίζω είμαστε καλά. Τι λες εσύ? Είμαστε νομίζω σε πολύ καλό στάδιο από άποψη παικτών. Και για τη θέση σου κυρίως το ανέφερα γι' αυτό. Ναι, σίγουρα το ότι θα έχω μπροστά μου τρεις πολύ καλούς κεντρικούς, γιατί και ο Φωτιάδης είναι ένας αρκετά καλός κεντρικός κακά τα ψέματα. Θα έχω να ανταγωνιστώ έμπειρους αθλητές στην κατηγορία. Είναι πολύ μεγάλη πρόκληση για μένα και αυτό. Οπότε είναι ένα έξτρα κίνητρο για παραπάνω δουλειά από μέρους μου και γενικότερα μου δίνει και ένα έξτρα κίνητρο να συνεχίσω να παίζω βόλεϊ, γιατί καλώς ή κακώς στις εποχές που ζούμε είναι δύσκολο το να βρεις ένα τέτοιο κίνητρο. Ναι.
Από πολλές απόψεις. Καταλαβαίνω τι λες. Από πολλές απόψεις. Είναι δύσκολη η περίοδος. Το διάστημα του καλοκαιριού, να υποθέσω, ήσουν σε γρήγορση, γιατί είσαι από τα παιδιά που δεν κάθεστε και πολύ. Έχετε και το beach volley, σας απασχολεί. Τρεχές. Δόξα τω Θεώ, έπαιξα αρκετά παιχνίδια beach φέτος. Ναι. Με κράτησε σε καλό σημείο από άποψη φυσικής κατάστασης, νομίζω. Θα φάνει τις επόμενες μέρες που θα ξεκινήσουμε. Ωρα, 20 του μηνός είναι η πρώτη και επιστρέφει σε σάλα. Πλησιάζουνε. Μετράμε ήδη αντίστροφα. Είναι πολύ μακριά για εσάς τους αθλητές του βόλεϊ ο Οκτώβριος, γιατί σε αντίθεση με άλλα πρωταθλήματα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ κτλ. Που ξεκινούν Αύγουστο, ξεκινούν Σεπτέμβριο, το βόλεϊ νομίζω χρονικά είναι το πιο αργό. Και υπάρχει αυτή η αναμονή, υπάρχει η καθημερινότητα των προπονήσεων. Δεν ξέρω το κατά πόσο σας κουράζει ή είστε συνηθισμένοι σε αυτό. Είμαστε συνηθισμένοι, αλλά να το πάω συγκριτικά και με τα άλλα αθλήματα, εμείς αργούμε να ξεκινήσουμε λίγο. Αρκετά, ναι. Το καλοκαίρι, το διάστημα μάλλον από τότε που τελειώνει η σεζόν μέχρι να ξαναξεκινήσει είναι πιο κουραστικό. Όχι από τη στιγμή που ξεκινάει η προετοιμασία μέχρι να φτάσει. Ναι, αν βάλουμε Απρίλιο-Μάιο που τελειώνεται μέχρι Οκτώβριο, είναι αρκετοί μήνες. Βέβαια, έχεις δίκιο. Κατ' εμέ, το πιο δύσκολο κομμάτι είναι το καλοκαίρι που κάθομαι. Ναι. Προσπαθώ βασικά να μην κάθομαι. Αλλά καλώς ή κακώς, επειδή δεν έχει προπονήσεις, λίγο όλοι κοιτάμε να ξεκουραστούμε. Υπάρχει το μπιτς όμως. Βρίσκεται την άκρη εκεί. Βρίσκουμε εκεί την άκρη, ευτυχώς. Αλλιώς θα ήμασταν και το καλοκαίρι μες στα γήπεδα, νομίζω. Έτσι ακριβώς. Παναγιώτη, κάτι τελευταίο. Με τι θα έμενες ευχαριστημένος για φέτος, πέρα από την παρουσία σου στην ομάδα που, όπως ακούω, σου έχει φέρει πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και να το χαρείς και να το απολαύσεις, σου εύχομαι ολόψυχα. Αλλά ως στόχους, το να πεις κάτι κάναμε φέτος. Ποιο θα ήταν αυτό το κάτι κάναμε φέτος που θα σ' άφηνε ευχαριστημένο, αν σε ρωτούσα. Του χρόνου. Σίγουρα ένας τίτλος όπως το κύπελλο, ας πούμε, θα ήταν ένας πολύ σπουδαίος στόχος να επιτευχθεί και μια πολύ καλή θέση στο πρωτάθλημα για να μπορέσουμε να ξαναβγούμε στην Ευρώπη του χρόνου. Νομίζω θα ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Είναι ωραίοι στόχοι και χωρίς στόχους δεν έχεις λόγο να παίζεις. Ναι, δεν έχεις λόγο να κυνηγήσεις κάτι αν δεν έχεις στόχο. Έτσι ακριβώς. Σε πηγαίνει πίσω. Ενώ ένας μεγάλος, βάζοντας ένα μεγάλο στόχο, δίνεις το 110% του εαυτού σου, όχι το 100%. Σου εύχομαι να το απολαύσεις, όπως είπα και πριν, γιατί για σένα είναι πολύ ιδιαίτερο που θα ξαναφορέσεις την αγαπημένη σου φανέλα. Και εύχομαι γρήγορα να έρθει αυτή, τώρα δεν ξέρουμε και την κλήρωση ακόμα, τέλος πάντων το πρώτο παιχνίδι στη Μίκρα που θα είσαι μέσα σε αυτό. Εύχομαι Μακάρι. Να έρθει γρήγορα. Να είναι γρήγορα. Γιατί ανυπομονώ πάρα πολύ. Με το καλό η έναρξη της προετοιμασίας από εβδομάδα, Παναγιώτη. Με υγεία πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ πολύ. Πάνω απ' όλα υγεία, όπως είπατε. Γιατί χωρίς υγεία δεν θα μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τους στόχους μας. Δεν πάμε πουθενά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή αρχή. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον ενθουσιασμένο. Τον Παναγιώτη Κουκουμάκα.